τώρα τον πρόεδρο του Ίνκα, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Παγάνη και κυρία Ηλιοπούλου. Η κυρία Ηλιοπούλου σήμερα απουσιάζει διότι έχει μια ιώση που την κρατάει μακριά μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι... Η καλημέρα ισχύει λοιπόν. Εντάξει, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ανυποχώρητη ακρίβεια. Φαίνεται ότι λαχανικά φρούτα και ελαιόλαδο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο αγκάθι, το οποίο απασχολεί τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού Ελλήνων σήμερα? Κύριε Παγάνη, είναι γεγονός ότι όλοι κάνουμε διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις στην κυβέρνηση, οι δημοσιογράφοι, οι καταναλωτές που βιώνουν και την ακρίβεια. Διαπιστώσεις κάνουν οι πάντες, ακόμα και οι επιχειρηματίες. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια λύση σε αυτό που είναι κοινά αποδεκτό από όλους, ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει κερδοσκοπία. Η κυβέρνηση εξήγηλε 4 μέτρα. Θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε πρώτον να είναι άμεσα εφαρμοστέα, όχι από 1η Φεβρουαρίου ή 1η Μαρτίου του 2024, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι οι καθαρές τιμές που λέει με καθαρά προϊόντα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το κέρδος που μπορεί να έχει ένα προϊόν που ξεκινάει με ένα ποσό στο χωράφι 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά και πόσο πρέπει να φτάσει στο ράφι του καταναλωτή. Μισό λεπτό εδώ. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σας ακούσω όμως να το λέτε, γιατί θέλω μετά να ρωτήσω και την κυρία Κάρτα και τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι παραγωγός και φτιάχνω, πορτοκάλια στο χωράφι μου. Εγώ όμως έχω συνηθίσει να τσιμπάω λίγο παραπάνω, δεν το κάνουν οι περισσότεροι παραγωγοί. Μετά θα έρθει ο ενδιάμεσος, ο κύριος Χατζηγεωργίου, και αυτός θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Μετά θα πάει στην κυρία Κάρδαρη και αυτή θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Ακριβώς, και θα φτάσουμε μετά στον πάγκο. Ναι. Εδώ φτάνει ένας ελεκτής αναπερίπτωση? Δηλαδή για τον παραγωγό Παγάνη φτάνει ένας ελεκτής και υπάρχει το σύστημα? Υπάρχει, δηλαδή είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι ένας θα ελέγξει τον Παγάνη και μετά άλλος ένας θα ελέγξει τον Χατζηγεωργίου και άλλος ένας τον Λεχουρίτη? Γι' αυτό σας λέω, είδατε τι σας είπα από την αρχή. Πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το ποσό το οποίο πρέπει να επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος. Δηλαδή 100%, 200%, 300%. Να προσδιοριστεί. Εάν δεν προσδιοριστεί, μα θα μου πείτε, σε μια ελεύθερη αγορά και οικονομία δεν μπορείς να το κάνεις. Κι όμως μπορείς να το κάνεις. Διότι έτσι δημιουργείται η εσχροκέρδεια. Άλλα προϊόν. Φεύγει, σας λέω εγώ, από το χωράφι στα 15 λεπτά το σιτάρι. Ναι. Πόσο πρέπει να φτάσει στον παραγωγό το αλεύρι? Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα όλα λύνονται. Γιατί, εάν δεν έχουμε προσδιορισμό... Αυτό με τα 4 μέτρα του Υπουργείου δεν αντιμετωπίζεται έστω θεωρητικά σε κάποιο βαθμό? Δεν το πιάνει. Δεν το πιάνει αυτό. Γιατί δεν αφορά πόσο αποκτάται ένα προϊόν και πόσο καταλήγει στο ράφι. Δηλαδή, αυτό που είπατε, μπορεί να μεσαλογούν 5-6 έμποροι. Κάθε έμπορος θα βάλει το δικό του ποσοστό και στο τέλος θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Γιατί φωνάζουμε και λέμε και οι διαμαρτυρίες που θα συμβούν από αύριο στους αγρότες και κτηνοτρόφους με αυτό το λόγο έχουν. Τι λένε, θέλουμε τιμές παραγωγού και όχι τιμές μεσαζόντων. Ναι. Γιατί τελικά εκείνοι που πληρώνουν την ακρίβεια είναι οι καταναλωτές. Εάν ξεκινάει ένα προϊόν από το χωράφι το πορτοκάλι, 20 λεπτά, μπορεί να πουληθεί 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Πόσο τη εκατό είναι αύξηση αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Εάν δεν πιάσουμε αυτή την αλυσίδα, την μεταφορά των τιμών από παραγωγό σε παραγωγό, μάλλον από έμπορο σε έμπορο, το ίδιο συμβαίνει και με τις τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή, μια μητρική εταιρεία από τη Γερμανία έχει μια άλλη εταιρεία θυγατρική στη Βουλγαρία ή άλλη μία στην Ιταλία, το δίνει η μία στην άλλη, η μία στην άλλη και καταλήγει στη μητρική στην Ελλάδα που αναβάζει και αυτή την τιμή και καταλήγουμε να πληρώνουμε 3 φορές και 4 φορές περισσότερο την τιμή του γάλακτος, του βρεφικού ή ενός απορρυπαντικού, ενός καλλιτικού στο ράφι, στο ελληνικό.
Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Ναι. Κύριε Χατζη, στην ερώτησή σας, ναι. Και εγώ πιστεύω τελικά ότι στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας θα πάει ο έλεγχος. Δηλαδή στην πράξη αυτό βλέπω. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αυτό πιστεύω. Ναι. Βεβαίως, με τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο, εάν δεν ελεγχθεί και στο χωράφι, κατά πάσα πιθανότητα η εξορκίδα δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε μέχρι τώρα ότι τελικά ο έλεγχος γίνεται στο τέλος. Τι λέτε, κύριε Χατζηδιάκο? Και σε όλους τους ενδιάμεσους θα πρέπει να υπάρχει μια ελεγκτική διαδικασία, βέβαια. Μεταφορείς διαμαρτύρονται. Να μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, ο ελεγκτής θα θέλει και μια γενικότερη μελέτη, γιατί το κόστος που, ας πούμε, επιβαρύνονται όλοι ενδιάμεση δεν είναι μόνο. Και ο μεταφορέας θα διαμαρτυρηθεί. Θα βάλει τα καύσιμα, θα βάλει το κόστος. Θα ισχυριστεί, ας πούμε, τα καύσιμα, το ρεύμα από εδώ από εκεί. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη μελέτη, ας πούμε. Mm. Και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, ώστε να μπορεί να καταλήξει ο ελεγκτής αμεσότερα για να μην καταλήγει να βάζει πρόστιμα πολύ αργότερα, τα οποία πρόστιμα είναι πολύ χαμηλότερα από το κέρδος που έχει κερδίσει, ας πούμε, ο ενδιαφερόμενος ενδιάμεσος. Με λίγα λόγια, κύριε Παγκάκη, θα πρέπει ο ελεγκτής να πάει στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Στην τελική αλυσίδα του καταναλωτή. Πάει στο ράφι και βλέπει ένα προϊόν σε μία, το ρύζι. Και ναι. Βλέπει το ρύζι να πωλείται 4,60 το κιλό. Οκ. Mm-hmm. Okay. Πάει στον παρακάτω. Από πού το αγόρασε το ρύζι? Στον άλλον και καταλήγει στον παραγωγό. Ναι. Πόσο πούλησε ο παραγωγός? Εάν δει ότι υπάρχει διαφορά τιμής 1000%, θα πρέπει να διεκλογηθεί γιατί είναι 1000%. Ναι, αλλά εδώ χρειάζονται όμως ελεγκτές και χρειάζεται και ο χρόνος επίσης δεν είναι μια πολυτέλεια που την έχουμε, ναι, στο πλευρό μας. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι μια πλήρης έρευνα. Ναι. Ξεκινήσει, ναι, από το ράφι και να φτάσει στο χωράφι. Θα έχει κερδίσει 5, θα του βάλει πρόστιμο 1 και μια χαρά θα είναι. Μηχανισμό. Μιλάμε για το ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, εάν προσδιοριστεί το ποσοστό κέρδους από την αρχή έως το τέλος, θα έχετε 200%. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω η τιμή στο λάδι ή στο μανταρίνι ή στο πορτοκάλι ή στο σιτάρι ή στο α ή στο β. Μόνο έτσι μπορούμε να πιάσουμε την εσωκέρδεια. Κατανοητό, Πρόεδρε. Κατά τα άλλα, θα βάζουμε πρόστιμα, θα κάνουμε διαπιστώσεις και από εκεί και πέρα όλα με λιγάλα. Ότι η κυβέρνηση λέει ότι εγώ βάζω πρόστιμα, οι καταναλωτές λένε ότι εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια και ο παραγωγός λέει, μα εγώ, ρε παιδιά, φτηνά πουλάω το προϊόν. Μάλιστα. Εμείς θα ξαναβρεθούμε, κύριε Λεχουρίτη, και την επόμενη φορά ελπίζω να είναι και κάποιος από το Υπουργείο, το αρμόδιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.